Ευλογημένο το όνομα του Κύριου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάντοτε με το ίδιο φόβο και πάντοτε με την ίδια ανησυχία στην καρδιά μου ανεβαίνω σε αυτόν τον άμβονα, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το βήμα. Κάποιος αδελφός είπε, τι εξουσία έχουν δύο σκαλοπάτια. Τρία. Πολύ μεγαλύτερη εξουσία, τρία σκαλοπάτια. Και η αλήθεια είναι αυτή, αδελφοί, γιατί πράγματι θέλουμε όταν ανεβαίνουμε εδώ να μιλάει ο Κύριος και να χρησιμοποιεί τα σώματά μας, τα φθαρτά. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που ανέβηκα στον Άμβονα, στην παλιά εκκλησία. Τώρα δεν ξέρω γιατί τα λέω αυτά, αλλά μου τα φέρνει, μου τα δίνει ο Θεός. Θυμάμαι, ήμουν 24 χρονών, είχα έρθει στην εκκλησία, δεν είχα προετοιμαστεί για τίποτα και ο αδελφός ο Γιώργος είπε, σήμερα θα μας μιλήσει ο αδελφός ο Μιχαλάκης ο Παπα-Νικολάου. Από τότε έμεινε το Μιχαλάκης. Και τώρα που είμαι 56 και υπάρχει μια διαδρομή μέσα στην Εκκλησία του Χριστού με παιδιά, με γκόνια, η ευθύνη και το βάρος το οποίο συναισθάνομαι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι ο χώρος αυτός εδώ δεν είναι μια συγκέντρωση ανθρώπων, αλλά είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας, στο οποίο ευδόκησε ο Θεός, αδελφοί, να μας προσθέσει όλους μέσα σε αυτό τον οίκο. Το ότι μπήκαμε στην Εκκλησία του Χριστού δεν σημαίνει βέβαια ότι τελειοποιηθήκαμε ή είμαστε τέλειοι. Αλλά το ότι είμαστε εδώ σήμερα, έτσι όπως σας βλέπω όλους σας, αντιλαμβάνουμε την επιθυμία την οποία υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, αυτή η δύναμη του Λόγου του Θεού, η δύναμη του Ευαγγελίου να μεταμορφώσει τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτή είναι η επιθυμία της καρδιάς μας και σήμερα, καθώς θα ακούμε τον Λόγο του Θεού, αυτή η δύναμη, η ανανεωτική δύναμη, η μεταμορφωτική δύναμη να αγγίξει τις λεπτές χορδές της καρδιάς μας και να γίνει έργο, αδελφοί. Να μην φύγουμε όπως ήρθαμε, να γίνει έργο μέσα στην καρδιά μας. Και κάθε φορά που ερχόμαστε στην εκκλησία, καθώς ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνουμε μέσα, πρέπει να έχουμε αυτή την προσευχή. Κύριε, σήμερα ήρθα και παραδίδω το σώμα μου θυσία ζωντανή, για να εργαστείς εσύ πάνω σε αυτή την καρδιά και να με μεταμορφώσεις σε έναν καινούριο άνθρωπο, σε έναν διαφορετικό άνθρωπο, γιατί αυτό κάνει ο Λόγος του Θεού, επαναλαμβάνω, και να αλλάξει τις προσδοκίες μας. Αλληλούια. Στη σελίδα 363 με τη χάρη του Κυρίου θα διαβάσουμε για κάποιους ανθρώπους και για τις προσδοκίες που είχαν και ότι το Πνεύμα του Θεού μας δώσει. 363 έψιλον κεφάλαιο Βασιλέων Β. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ήταν ανήρ μέγας ενώπιον της Συρίας και τιμόμενος επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρία εις τη Συρία και ο άνθρωπος ήταν δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγμα και έφεραν εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικρά τεινά κόρη και υπερέτη τη γυναίκα του Νεεμάν και είπε προς την κυρίαν αυτής, ήθε να είτο ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελον ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και σελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού και σελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτω ελάλησε η κόρη εκ της γης του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ ύπαγη και θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ και ανεχώρησε. Και έλαβον εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσού και 10 λαγά ενδυμάτων.
και έφερε την επιστολή προς τα βασιλεία του Ισραήλ, λέγουσαν: «Και τώρα καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς σε, ιδού έστειλα προς σε Νεεμάν τον δούλο μου, για να γιατρεύσει αυτόν από τις λέπρας αυτού». Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλιάς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε: «Θεός είμαι εγώ, για να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτω στέλνει προς εμένα γιατρεύσω άνθρωπον από τις λέπρας αυτού». Γνωρίσατε λοιπόν, παρακαλώ, και είδετε ότι ούτω ζητεί πρόφαση εναντίον μου. Ως δε ήκουσε ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον: «Γιατί διέσχισε τα ημάτια σου? Ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Τότε ήρθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά τις αμάξεις αυτού εστάθη στη θύρα της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον: «Ήπαγε και λούστη τη εφτάκης εν το Ιορδάνη και θέλει επέλθει και θέλει επανέλθει εις άρξου εισέ και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπε: «Ιδού εγώ έλεγον θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει τη χείραν αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ ποταμί της Δαμασκού δεν είναι καλύτεροι υπερ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνήμην να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε με τα θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπαν: «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σε υπή μέγα πράγμα, δεν ήθελε κάμει αυτό. Πόσο μάλλον τώρα, όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη». Τότε κατέβηκε βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού και η σάρξ αυτού αποκατέστη ως σάρξ πεδίου μικρού και καθαρίστη. Και έστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσε συναγωγή αυτού και ήλθε και εστάθη έμπροστα εν αυτού και είπε: «Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη ημί εν το Ισραήλ όθεν, τώρα δέχθητη παρακαλώ δώρο παρά του δούλου σου». Ο δε είπε: «Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί». Ο δε βίαζε αυτόν να δεχθεί, αλλά δεν έστρεψε. Και είπε ο Νεεμάν, «Κι αν μη ας δοθεί παρακαλώ εις τον δούλο σου δύο ημιώνων φορτίων εκ του χώματος τούτου, διότι ο δούλο σου δεν θέλει προσφέρει στο εξής ολοκαυτώματα ουδέ θυσίας εις άλλους θεούς παρά στον Θεόν, παρά μόνον εις τον Κύριο. Περί τούτου του πράγματος ας συγχωρέσει ο Κύριος τον δούλο σου, ότι αν εισήρχεται ο Κύριός μου εις τον οίκο του Ρημών για να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται επί τη χείρα μου και εγώ κλείνω εαυτόν εν το οίκο του Ρημών, ενώ κλείνω εαυτόν εν το οίκο του Ρημών, ο Κύριος ας συγχωρέσει τον δούλο σου περί του πράγματος τούτου». Και είπε προς αυτόν: «Είπα γεν ειρήνη», και ανεχώρησε από αυτού μικρόν τη διάστημα. Είπε δε ο Γεζή υπηρέτης του Ελισεέ, του ανθρώπου του Θεού: «Ιδού εφίστε ο Κύριός μου του Νεεμάν τούτου του Συρίου, ώστε να μην λάβει εκ της χειρός αυτού εκείνο το οποίο έφερε πλην. Ζει Κύριος, εγώ θέλω τρέξει κατόπιν αυτού, θέλω λάβει τι παρά αυτού». Και έτρεξε ο Γεζή κατόπιν του Νεεμάν, και ότι είδαν αυτόν ο Νεεμάν τρέχοντα κατόπιν αυτού, επίδησε στην άμαξα, εκ της αμάξης, η συνάντηση αυτού και είπε: «Καλώς έχετε?» Ο δε είπε: «Καλώς. Ο Κύριος με απέστειλε λέγον, ιδού ταύτη την ώρα ήλθουν προς εμέ εκ του όρος Εφραήμ δύο νέοι εκ των ιών των προφητών, δώσεις αυτούς παρακαλώ εν τάλαντο αργυρίου και δύο αλλαγάς ενδυμάτων». Και είπε ο Νεεμάν: «Λάβε ευχαρίστως δύο τάλαντα», και βίασε αυτόν και έθεσε τα δύο τάλαντα του αργυρίου εις τα θυλάκια με τα δύο αλλαγών ενδυμάτων και επέθεσε αυτά εις δύο εκ των δούλων αυτού και ευάσταζον αυτόν έμπροσθεν αυτού, και όταν ήρθε η Σοφίλ έλαβε αυτά εκ των χειρών αυτών και φύλαξεν το οίκο και απέλυσε τους άντρας και αναχώρησαν. Αυτός δε εισήλθε και στάθη έμπροσθεν του Κυρίου αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ: «Πόθεν γέζει?» Ο δε είπε: «Ο δούλος σου δεν υπήγε πούποτε». Και είπε προς αυτόν: «Δεν υπήγε η καρδιά μου μετά σου όταν ο άνθρωπος επέστρεψε από τις αμάξεις αυτού η συνάντησή σου? Είναι καιρός να λάβεις αργύριον και να λάβεις σημάτια και ελαιώνας και αμπελώνας και πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας. Για τούτα η λέπρα του Νεεμάν θέλει κολληθεί εισέ και εις το σπέρμα σου εις τον αιώνα». Και εξήλθε από έμπροσθεν αυτού λελεπρωμένος ως χιόν, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε όλες τις καλές προϋποθέσεις και μια λαμπρή διαδρομή,
να αντικαταστήσει τον άνθρωπο του Θεού, τον Ελισέ, καθώς μέχρι εκείνη την ώρα παραμένει δούλος του και τον υπηρετεί. Και οι ευκαιρίες τις οποίες δίνει, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός, πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε. Μας έχει χαριτώσει, μας έχει σώσει, μας έχει βάλει μέσα στην Εκκλησία Του την αληθινή, μας έχει εργαστεί την καρδιά μας και συνεχίζει να την εργάζεται. Είναι ώρα οι προσδοκίες μας να στρέψουν αλλού. Είναι ώρα αυτόν τον τελευταίο και δύσκολο καιρό να ξεχάσουμε όλα αυτά τα οποία λάβαμε δωρεάν, γιατί δωρεάν λάβαμε. Να υπερπηδήσουμε αυτή τη χάρη την οποία κάνει ο Θεός στη ζωή μας, έχει κάνει και θα συνεχίζει να κάνει. Να γίνουμε αγνώμονες σε αυτό το έλεος το οποίο δείχνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας καθημερινώς. Γιατί τι είναι το έλεος? Έλεος είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να λάβουμε και δεν το λαμβάνουμε. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά ο Θεός τι έρχεται και κάνει, αδελφοί? Έλεος. Έλεος. Γιατί πάντα σήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Αλλά σε εμάς, στον άνθρωπο ο οποίος γνώρισε προσωπικά τον Ιησού Χριστό, ο Χριστός κάνει έλεος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και χάρη. Δεν φτάνει ότι κάνει έλεος, δηλαδή δεν μας ανταποδίδει αυτό το οποίο μας άνοικε, αλλά κάνει και χάρη, δηλαδή έρχεται και μας δίνει και δώρα. Δεν είναι καλός ο Κύριος, αδελφοί? Δεν είναι αγαθός ο Θεός? Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εμείς σταθήκαμε στη ζωή μας πάρα πολλές φορές αγνώμονες. Σταθήκαμε πάρα πολλές φορές στη ζωή μας λησμονούντες αυτό το οποίο έκανες και βρεθήκαμε σε μονοπάτια και διαδρομές στις οποίες δεν θα έπρεπε ως προς ώρας να είμαστε και μπήκανε μέσα στην καρδιά μας προσδοκίες οι οποίες ως προς ώρας και κατά τον χρόνο δεν θα έπρεπε να ήτανε. Κάτι συνέβη στο Γιεζί. Κάτι δεν πρόσεξε ο Γιεζί. Κάτι οικειοποιήθηκε ο Γιεζί. Έγινε με το Θεό πολύ κοντινός, πολύ στενός και προσπέρασε και ξέχασε τον σεβασμό, την ευλάβεια και τον φόβο τον οποίο θα έπρεπε να είχε απέναντι στο πρόσωπο του Θεού. Έγινε οικείος. Οικείος όμως αισθανόμενος ίσως ή ότι ο Θεός οφείλει σε αυτόν, καθώς συνεχίζει και εργάζεται το έργο του Θεού εκεί που τον έβαλε ο Θεός μέσα στον Ελισέ. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, ας το λάβουμε καλά υπόψη μας ότι ο Θεός δεν χρωστάει σε κανέναν μας. Εμείς χρωστάμε σε αυτόν. Και ξέρετε τι χρωστάμε? Καθώς περιπάτησε, λέει αυτός ο Κύριος, έτσι να περιπατήσουμε, και χρεωστούμε επίσης να αγαπάμε αλλήλους. Αλληλούια. Αυτό είναι το χρέος μας προς τον Κύριο. Και όποιος συνεχίσει την πορεία του έχοντας αναλογιζόμενος πάντοτε ποιο είναι αυτό το χρέος και σκεφτόμενος τι θα αποφύγει, αυτή την οικειοποίηση με τα πράγματα του Θεού, αυτό το οποίο θα νιώσει ότι γνωρίζει, ότι ξέρει, ότι μπορεί, ότι είναι ικανός, ότι έχει κάτι διαφορετικό, κάτι πιο δυνατό, κάτι ξεχωριστό που δεν έχει, αλλά και ακόμα αν έχει, ας μην καυχάται ο άνθρωπος ως μη λαβών, γιατί δεν το είχε και το έλαβε. Και ποιος του το έδωσε? Ο Κύριος. Ο Κύριος μας επλούτησε. Ο Κύριος μας εμόρφωσε. Ο Κύριος μας εμπιστεύτηκε την οικονομία και τη διαχείριση της βασιλείας των ουρανών. Τι καυχάσαι ως μη λαβών, λοιπόν? Γιατί αν εκείνος αποσύρει την παρουσία του, καθώς εσύ λησμονείς να αποδίδεις το οφειλούμενο σεβασμό, την ευλάβεια και το φόβο τον οποίον του αρέσει ο Θεός να τον έχουμε, τότε παραδρομής και λησμονείς αυτό το οποίο οφείλεις να κάνεις.
Και όχι μόνο αυτό, ο άνθρωπος ο οποίος τελικά παίρνει μια τέτοια διαδρομή, έχοντας οικειοποιηθεί τον Θεό, σίγουρα δεν θα έχει τα αγαθά αποτελέσματα. Γιατί όταν ο Γεεζή πλέον χάνει τον προσανατολισμό του, ένεκα της οικειοποιήσεως που έχει με τα πράγματα του Θεού σαν υπηρέτης του Ελισέ, γίνεται οικείος, φεύγει από μέσα του ο φόβος, ο σεβασμός, η ευλάβεια, θεωρεί ότι αυτό είναι ψιλουπίδημα, το κάνουν και όλοι και το κάνω και εγώ και το κάνω και πάρα πολύ καλά. Χάνει τις προσδοκίες του, προσδοκεί τώρα άλλα πράγματα, βλέπει να χάνονται μέσα από τα χέρια του τόσο πολλά λεφτά, τόσο μεγάλη περιουσία, τόσο πολύτιμα αγαθά, και πλέον δεν βλέπει τίποτα άλλο παρά μόνο σε αυτό. Αλλά το τέλος του, αδελφοί, μας το λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, η λέπρα του Νέεμαν πήγε στο Γιέζη. Ήτανε αυτό προσδιορισμένο από τον Θεό. Είναι η διαδρομή που επέλεξε ο άνθρωπος του Θεού, παρόλο που είχε όλες τα εχέγγυα, όλα τα εχέγγυα για να φτάσει στο σημείο να είναι αντικαταστάτης του Ελισέ, γιατί ο Θεός δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου. Εκείνος όχι μόνο είναι μακράν, αλλά είναι και γεμάτος λέπρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτόν τον έσχατο καιρό. Μην αλλάξουμε προσδοκίες, μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας, ένεκα το ότι οικειοποιηθήκαμε τα πράγματα του Θεού πάρα πολύ. Και τι σημαίνει τώρα αυτό? Έχασα το σεβασμό μου για το χώρο τον οποίο έρχομαι. Ας ξεκινήσουμε και από εκεί, γιατί ερχόμαστε σε ένα χώρο τον οποίο πιστεύουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι η παρουσία του Θεού είναι ανάμεσά μας. Αμήν. Αμήν. Αν λοιπόν η παρουσία του Κυρίου μας είναι ανάμεσά μας, οφείλουμε να έχουμε σεβασμό και ευλάβεια. Μπαίνοντας στον χώρο αυτό, να αναγνωρίζουμε ότι οι δυνάμεις οι πνευματικές, τις οποίες μπορεί εμείς να μην βλέπουμε, είναι παρόν. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν βαφτιστεί σε αυτόν τον χώρο με πνευμάγιο? Ποιος έχει βαφτιστεί εδώ με πνευμάγιο να σηκώσει το χέρι του? Ποιος είναι? Τόσες ψυχές. Ενέργησε το πνεύμα του Θεού. Θα μου πεις, αν ήμουν και κάπου αλλού, και αλλού βαφτίζει ο Κύριος. Και αν ήμασταν πιο πολύ σήμερα, η πλειοψηφία εξ ημών έχει δεχτεί την επίσκεψη του Θεού μέσα στον οίκο του Θεού. Γιατί? Γιατί δημιουργεί, είναι το περιβάλλον αυτό το οποίο οφείλουμε εμείς να το διατηρήσουμε έτσι. Να μην οικειοποιηθούμε. Να μην αισθανθούμε ότι ο χώρος είναι κοινός εμάς και καθόμαστε από το πιο μικρό, λέω, όπως θέλουμε. Θυμηθείτε τη βασίλισσα της Σεβά, όταν πήγε και είδε τον οίκο του Σολομώντος, παρατήρησε ακόμα και το κάθισμα και την έγερση των ανθρώπων του Θεού, αναγνωρίζοντας μέσα και από αυτό, αλλά και με όλα τα άλλα τα οποία είδε η βασίλισσα της Σεβά, ότι εκεί ο τόπος στον οποίο βρέθηκε είναι γη Αγία. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι στους οποίους είχε δώσει ο Θεός αυτό το περιβάλλον, το διατήρησαν, αδελφοί. Και εμείς οφείλουμε το περιβάλλον το οποίο ερχόμαστε, γιατί δεν είναι μια λέσχη. Εδώ δεν είναι η λέσχη, εδώ δεν είναι ένα κλαμπ, εδώ δεν είναι μια αίθουσα συνάξεως η οποία έχουμε όλοι, ας πούμε, από ένα χαρακτηριστικό. Εδώ αυτός ο χώρος ανήκει πρωτίστως στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Και οφείλουμε, αγαπητοί αδελφοί, να το διατηρήσουμε πιστεύοντας ότι η παρουσία του Κυρίου επισκέπτεται τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος έχει αντιληφθεί που βρίσκεται. Ευσχημόνος και κατά τάξη. Δεν μπορείς, αγαπητοί αδελφοί, να προφητεύεις. Δεν μπορείς, αγαπητοί αδελφοί, να προσεύγεσαι και να έχεις τα παιδιά σου στην αυλή. Δεν μπορείς, αγαπητοί αδελφέ, να μπαίνεις στο χώρο της εκκλησίας και όταν οι άλλοι προσεύχονται, εσύ να θυμηθείς να απαντήσεις στο τηλέφωνό σου γιατί τότε χτύπησε. Να γελάσεις με τον αδελφό σου γιατί είχες καιρό να τον δεις.
Γιατί κάνοντας αυτό δεικνύεις δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν κατάλαβες που μπήκες. Και δεύτερον, και σημαντικότερο θα πω εγώ, δεν σε ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει γονατίσει και κλαίει και προσεύχεται και λυπάται. Όσον αφορά το προηγούμενο που είπα, ότι δεν μπορείς να προσεύχεσαι και να προφητεύεις και τα παιδιά σου να είναι έξω, αυτό είναι μια πραγματικότητα, αδελφοί. Ξέρετε, ο Θεός είναι Θεός γενεών. Όταν μπήκαμε στην εκκλησία, μάθαμε και διδαχτήκαμε από το δούλο του Θεού ότι τα παιδιά μας πρέπει να είναι δίπλα μας. Ο άντρας να είναι εδώ, η γυναίκα από εκεί. Εάν δεν υπάρχει άντρας, γιατί τα παιδιά, γιατί δεν έχει πιστέψει η γυναίκα ή δεν έχει πιστέψει, βοηθάμε τους ανθρώπους αυτούς, τα νεότερα κορίτσια, έτσι ώστε να υπάρχει τάξη ανάμεσα στο λαό του Θεού, ευταξία, και έτσι πραγματικά μένοντας μάθαν οι επόμενες γενναίες. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, επαναλαμβάνω, ο Θεός είναι Θεός γενεών. Γενεά έρχεται και γενεά φεύγει. Ποιος όμως θα διδάξει αυτή τη γενεά την οποία έρχεται? Εγώ το παιδί μου, εσύ το παιδί σου. Και επειδή όλων μας τα παιδιά είναι παιδιά μας, εμείς οφείλουμε να τα διδάξουμε. Και κάτι ακόμα, τις νέες ψυχές που μπαίνουν μέσα, οφείλουμε και αυτές να τις διδάξουμε. Όχι με το δάχτυλο έτσι, ούτε απομονώνοντας τις ψυχές, αλλά με σοφία, με σύνεση, με νουθεσία Χριστού, με ανοιγμένο το Ευαγγέλιο, να αντιλαμβάνονται οι νέες ψυχές ότι μπαίνουν σε ένα χώρο ο οποίος είναι χώρος Άγιος. Να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι για να μπορέσουν να μείνουν και να καρποφορήσουν σε αυτό το χώρο, οφείλουν να τιμούν και τον χώρο, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να τους υπηρετήσουν. Αν δεν το κάνεις εσύ και εγώ, που η παραμονή μας σε αυτόν εδώ το χώρο είναι πλέον της 25ετίας κοντεύουμε, τότε ποιος θα το κάνει? Ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη να διδάξει τις επόμενες γενναίες και τις καινούργιες ψυχές και όλους αυτούς που θα φέρει ο Κύριος? Ποιος? Ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε την ευθύνη που μας ανήκει, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί επανέρχομαι και λέω ότι αυτό που είναι το point, on the point, είναι να είναι εδώ η παρουσία του Κυρίου. Είναι εδώ να σεβόμαστε το χώρο τον οποίον έθεσε ο Θεός. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά οι παλαιότεροι ότι το Πνεύμα το Άγιο κίνησε διαδικασίες, καρδιές. Κάτι το οποίο πρέπει να το μεταλαμβαδεύσουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται και δεν γνωρίζουν. Μπαίνουν σε ένα χώρο, εντάξει, και τι έγινε? Όχι. Εμείς ξέρουμε ότι αυτός ο χώρος δόθηκε από το Πνεύμα το Άγιο. Αγαπητοί αδελφοί, μπορούμε να πούμε αμήν? Μπορούμε να αναλογιστούμε την ευθύνη που μας έδωσε ο Θεός αυτόν τον χώρο, να μην τον αφήσουμε να είναι σάλμα? Επικρατώντας ακαταστασία, επικρατώντας, γιατί ξέρετε, μέσα στην ακαταστασία ο Θεός φεύγει, και λυπάται ο Θεός. Λυπάται γιατί, αγαπητοί αδελφοί, για μας έκανε θυσία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν η επόμενη γενιά δεν μπορεί να καταλάβει ότι ερχόμενη στην εκκλησία δεν είναι για να παίξει ποδόσφαιρο έξω, δεν είναι για να αλλάξει μηνύματα στα κινητά ή να μιλήσει για τα καινούργια παιχνίδια τα οποία ήρθανε στα κινητά ή οπουδήποτε αλλού ή οτιδήποτε άλλο, αργά ή γρήγορα, με σταθερό όμως βηματισμό, η επόμενη γενεά και ηλικιακά και που πιστεύει στον Κύριο θα χάσει τον προσανατολισμό της. Και κάποια στιγμή θα δει βασιλικές στολές, θα δει χρυσάφια, θα δει αργύρια και η προσδοκία του θα φύγει από το να είναι άγιος, καθαρός και ευλογημένος στην παρουσία του Θεού. Έτσι έχει συμβεί και ό,τι έχει γίνει το ίδιο θα ξαναγίνει και πάλι. Εάν εμείς δεν προσέξουμε, εάν εμείς δεν αφυπνιστούμε, εάν εμείς δεν δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή
διατηρώντας τις προσδοκίες τις οποίες έχουμε. Και ξέρετε ποιες είναι αυτές, αδελφοί? Να απολαμβάνουμε την παρουσία του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία. Να απολαμβάνουμε το Λόγο του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Να απολαμβάνουμε ο ένας τον άλλον μέσα στην Εκκλησία. Γιατί τέτοιος τόπος δεν υπάρχει πουθενά αλλού, αδελφοί. Ας τον διατηρήσουμε καθαρό, ας τον διατηρήσουμε άγιο, ας τον διατηρήσουμε με το σεβασμό και την ευλάβεια η οποία αναλογίζει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και ας μην προσπερνάμε με επιπολαιότητα, γιατί εμείς θα μάθουμε τις επερχόμενες γενναίες. Αυτούς που έρχονται, εγώ θα τους μάθω. Αν εγώ μιλάω πίσω, θα μιλάνε και όσοι μπαίνουνε. Αν εγώ χαργεντίζομαι πίσω, θα χαργεντίζονται και όσοι έρχονται. Όταν εγώ θα έχω το παιδί μου λάσκα, όσοι μπαίνουν θα λένε έτσι είναι εδώ. Αυτό είναι. Όταν εγώ περπατάω πάνω κάτω την ώρα του κηρύγματος, αυτό αντιλαμβάνονται όλοι. Πάνω κάτω κι εγώ. Και όποιον βρω το χαιρετάω και του μιλάω σαν να μην τρέχει τίποτα. Ας διατηρήσουμε τον χώρο τον οποίο μας έδωσε ο Θεός άγιο, καθαρό, με ευταξία. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί θέλουμε την παρουσία του Θεού, αλλά θέλουμε αυτή η παρουσία του Θεού να μείνει διαχρονικά, γιατί κάποια στιγμή θα φύγουμε εμείς. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Κύριος, μακάρι να έρθει να μας πάρει αύριο. Έτσι δεν είναι? Να έρθει να φύγουμε. Το ταξίδι μας πλέον σε αυτήν εδώ τη γη δεν έχει να δώσει καμία απόλαυση, αν οι προσδοκίες μας είναι ο ουρανός. Αλλιώς αν ξεφύγει ο οφθαλμός μας, έχει να λαμβάνει. Και όπως είπε πάρα πολύ ωραία ένας αδελφός από αυτό εδώ τον Άβωνο, κάναμε, λέει, τις επιθυμίες μας ανάγκες. Και ξέρετε τι επιθυμίες μπορεί να έχει ο καθένα, να σου προσφέρονται μπροστά σου. Και εσύ αν δεν προσέξεις να πεις ότι «Α, εγώ γι' αυτό τρέχω τώρα, είναι ανάγκη να έχω να δοκιμάσω, ας πούμε, τα 6 ζεύγη βοών». Είναι ανάγκη να δω τα χωράφια τα οποία αγόρασα. Είναι ανάγκη να είμαι και κάπου αλλού, έτσι ώστε να αυξηθεί το εισόδημά μου. Είναι ανάγκη να μην έχω πολύ μεγάλη συναναστροφή με τους Αγίους και την Εκκλησία, γιατί έχω ένα πρεστής και έχω μια κοινωνική θέση. Πολλές είναι οι ανάγκες τις οποίες μπορούν να, πολλές είναι οι επιθυμίες τις οποίες μπορούμε να τις μεταφράσουμε σε ανάγκες. Ένας άνθρωπος ο οποίος μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ο Ισαάκ. Και ξέρετε γιατί μου έχει κάνει εντύπωση? Γιατί η Γραφή αναφέρεται στον Ισαάκ όταν αναφέρεται στους πατέρες. Και μιλάει δηλαδή για τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Όμως αν δούμε την ιστορία του Ισαάκ, αγαπητοί αδελφοί, θα δούμε ότι ο Θεός τον Ισαάκ μίλησε 2 φορές. 2 φορές. Θα έλεγε κανένας, όσο λιγότερο μου μιλάει ο Θεός, τόσο πιο καλά είμαι πάνω στις δράγες. Πάει καλά το τρένο. Δεν χρειάζεται να έρθει ο Θεός, αλλά έρχεται ο Θεός γιατί είναι αγαθός και μας μιλάει και μας νουθετεί και μας κατευθύνει και τον αγαπάμε, γιατί αγαπάμε τη φωνή του. Ο Ισαάκ 2 φορές του μίλησε ο Θεός. Είναι ο γιος του Αβραάμ, ενώ η Γραφή ασχολείται με αρκετά κεφάλαια για τον Αβραάμ και μιλάει για όλη του την πορεία. Βεβαίως είναι ο άνθρωπος τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, άντρας πίστεως. Μέσα από εκεί μπαίνει η οικονομία της πίστεως και πλέον πάσο πιστεύων είναι αυτός ο οποίος λαμβάνει τη δωρεάν σωτηρία, έτσι δεν είναι? Κατά την ομοιότητα του Αβραάμ, ο οποίος του είπε ο Θεός, έξελθε από τη συγγενειά σου, αλλά αρχίζει και του μιλάει και τον καθοδηγεί, γιατί είναι ο άνθρωπος τον οποίον επέλεξε ο Θεός. Ξέρετε, ο Θεός δεν επέλεξε ένα έθνος, επέλεξε έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να δείξει την πορεία την οποία όποιος την ακολουθήσει θα έχει αυτή την σχέση με τον Θεό. Γιατί όλα, αγαπητοί αδελφοί, έχουν να κάνουν με τη σχέση που θέλουμε να δημιουργήσουμε με τον Κύριο.
Και η σχέση την οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε με τον Κύριο είναι σχέση αγαπητική. Εάν δεν είναι αγαπητική η σχέση η οποία χτίζουμε με τον Θεό και είναι μια σχέση δώσε μου για να λαμβάνω και θέλω και άλλο για να νιώθω ευλογημένος, αυτό δεν είναι σχέση, έτσι δεν είναι? Η σχέση είναι σχέση αγάπης, ταλπορής, εμπιστοσύνης. Πρώτα ο Κύριος μας εμπιστεύτηκε. Πρώτα ο Χριστός μας εκάλεσε. Πρώτα ο Χριστός μας αγάπησε. Και εμείς αγαπήσαμε εκείνον, αδελφοί. Τώρα μένει σε εμάς να συνεχίζουμε να τον αγαπάμε και άλλο και να αυξάνουμε. Γιατί όπως άκουσα και μου άρεσε, ο Θεός είναι Θεός εκπλήξεων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι πάντοτε θα μας εκπλήττει. Και τι σημαίνει αυτό? Θα μας βγάζει μακριά από την πλήξη. Στους αιώνες των αιώνων δεν θα πλήξουμε ποτέ. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι Θεός εκπλήξεων. Και όσο προχωράμε και το γνωρίζουμε, τόσο θα αποκαλύπτεται, και όσο θα νομίζουμε ότι το μάθαμε, τόσο θα μας δείχνει ότι δεν το ξέρουμε. Αλληλούια. Αυτός δεν είναι ο Κύριος? Και όποιος έχει υγιή σχέση μαζί του, αυτό διαπιστώνει. Έπεσα και με σήκωσε. Λοξοδρόμησα και με ίσιοσε. Έμεινα πίσω και ήρθα από πίσω μου και με έσπρωξε. Δεν είναι Θεός εκπλήξεων? Δεν είναι Θεός ο οποίος κάνει τα δύνατα δυνατά για μας, για να μας φέρει στην παρουσία Του και στη δόξα Του? Ο Ισαάκ λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει η ζωή του ως γιος επαγγελίας. Ένα σωρό πράγματα είναι γραμμένα πριν από το κεφάλαιο που μιλάει εκεί το ΚΣ για τον Ισαάκ. Ένα σωρό πράγματα για το γιο της επαγγελίας, τον οποίο και ο ίδιος ο Αβραάμ έχει πάψει να το πιστεύει. Το ίδιο και η Σάρα έχει πάψει να το πιστεύει. Όλη η γραφή πριν, ξεκινώντας από τον Αβραάμ, μιλάει για αυτό το γιο της επαγγελίας. Και αυτός ο γιος της επαγγελίας, όταν πια έχει χάσει τους γονείς του, έχει βέβαια τη γυναίκα του τη Ρεβέκα, ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Γίνεται πείνα στον τόπο που ήτανε και μένει μόνος του. Είναι ξεκίνημα αυτό για τον ευλογημένο του Θεού, για τον εκλεγμένο του Θεού? Θα έλεγε κανένας, πού είναι η ευλογία τώρα? Ω, άντε, πέθανε και ο Αβραάμ και ό,τι είπε ο Θεός δεν θα εκτελεστεί. Ξεκινάει τη ζωή του με πείνα. Και όμως, αγαπητοί αδελφοί, ευλογημένος δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να λαμβάνει μόνο από τον Κύριο. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μένει και όταν ο Κύριος αφαιρεί από τη ζωή του, και όταν ο Κύριος επιτρέπει γεγονότα στη ζωή του, και όταν ο Κύριος έχει βάλει απόφαση να εκπαιδεύσει τον άνθρωπο και εκείνος μένει. Ο Ισαάκ μένει πιστός, παρόλο που σκέφτεται να φύγει. Και γιατί σκέφτεται να φύγει? Σκέφτεται να φύγει να πάει στην Αίγυπτο, γιατί έτσι έμαθε από τους γονείς του. Το ίδιο είχε συμβεί και με τον Αβραάμ. Και βλέπετε ότι ο Αβραάμ έκανε καλή δουλειά στον Ισαάκ. Να φροντίσουμε να κάνουμε καλή δουλειά στα παιδιά μας, στη γενεά την οποία έρχεται. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να είμαστε σκυμμένοι πάνω τους. Και όταν λέω γενεά, επαναλαμβάνω, είναι η γενεά η καινούρια σε ηλικία, αλλά είναι και η γενεά η καινούρια σε πίστη η οποία έρχεται. Πρέπει να είμαστε σκυμμένοι πάνω τους. Να τους υπηρετήσουμε με πνεύμα υπηρεσίας, αγάπης, θαλπορής, ανοίγοντας τα σπίτια μας, τις καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να διδαχτούν και να μπορέσουν να σταθούν και να διδάξουν και αυτοί άλλους. Και μετά οι άλλοι και άλλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ισαάκ λοιπόν έχει καλά ερεθίσματα από τον πατέρα του, κάνει αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει, αυτό που έκανε και ο πατέρας του, να φύγει στην Αίγυπτο όταν έρχεται πείνα, αλλά εκεί έρχεται ο Θεός και του μιλάει ο Θεός και του λέει ότι μην κατεβείς στην Αίγυπτο, αλλά κατέκισε στη γη την οποία εγώ θα σου δώσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι θέλω δώσει πάντα στους τόπους τούτους και θέλω εκπληρώσει τον όρκο τον οποίον έκαμα στον πατέρα σου τον Αβραάμ. Και ευλογείται
η γενεά η καινούρια, γιατί ο Θεός έχει ορκιστεί ότι τον Αβραάμ θα τον ευλογήσει. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, η Εκκλησία έχει πάρει υποσχέσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είμαστε εδώ τυχαία, ούτε παραμένουμε τυχαία. Ο Θεός έχει δώσει υποσχέσεις στον οίκον του. Μπορεί και να μην εκπληρωθούν. Βεβαίως, μπορεί και να μην εκπληρωθούν. Εάν ο Ισαάκ δεν ακούσει να μείνει στον τόπο που του λέει ο Θεός και να πάει στην Αίγυπτο, δεν θα εκπληρωθούν οι υποσχέσεις. Αν εμείς δεν καταλάβουμε και δεν νιώσουμε το φόβο, το σεβασμό, την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας, δεν θα εκπληρωθούν οι υποσχέσεις του Κυρίου σε μας. Θα προσπεράσει ο Θεός. Καλά, εμάς θα μας προσπεράσει. Βεβαίως θα μας προσπεράσει. Γιατί όμως θα μας προσπεράσει? Γιατί εμείς δεν σταθήκαμε εκεί που έπρεπε να σταθούμε. Και ο Ισαάκ έμεινε, άκουσε, στάθηκε. Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο συστήνει τον Ισαάκ, αγαπητοί αδελφοί? Δεν έκανε πολλά πράγματα και ο λόγος του Θεού σε ένα-δύο κεφάλαια σταματάει μετά να μιλάει για αυτόν. Έκανε όμως κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που καλούμαστε να κάνουμε και εμείς. Όταν βρέθηκε στην πείνα, όταν βρέθηκε και κατάλαβε ότι τώρα οι υποσχέσεις του Θεού είναι αληθινές. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ, μην ξεχνάτε, είναι σε ηλικία που καταλαβαίνει ότι ο πατέρας του πάει να τον θυσιάσει. Ξέρει τον Θεό, τον έχει γνωρίσει από εκείνη την ώρα που βλέπει τον πατέρα του έτοιμο να τον θυσιάσει, βλέποντας την αγάπη, τον δύο σεβασμό και την υπακοή του πατέρα του, καθώς πάει να τον σκοτώσει, αλλά δεν το επιτρέπει ο Θεός, αλλά το έχει ζήσει, ο ίδιος το έζησε και ο πατέρας του του εξήγησε ότι παιδί μου, πάνω από σένα, πάνω από μένα, πάνω από τη μητέρα σου τη Σάρα, την οποία δεν της έχει πει τίποτα όταν παίρνει τον Ισαάκ να πάει να τον θυσιάσει πρωί πρωί. Δεν τη ρώτησε, δεν το συζήτησε, δεν διαπραγματεύτηκε. Γιατί ήξερε ότι το συνέστημα θα τον σταμάταγε. Και πήρε το παιδί του να πάει να τον θυσιάσει. Και αυτό το ζει ο Ισαάκ. Το καταλαβαίνετε? Το ζει ο Ισαάκ. Αλλά όσο το ζει, τώρα που έχει μεγαλώσει, ξέρετε τι έχει καταλάβει? Την πιστότητα που πρέπει να κρατήσει, όπως την κράτησε και ο πατέρας του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και για να κρατηθεί η πιστότητα από την επόμενη γενεά, σε αυτή τη γενεά χρειάζονται θυσίες. Πρέπει να θυσιάσουμε τη βολή μας, την ξεκούρασή μας. Να αγαπήσουμε την αδελφότητα και να την υπηρετήσουμε με ζήλο. Όχι περαστική, όχι μια Κυριακή. Πολύ περισσότερο οι δούλοι του Θεού, οι εργάτες του Ευαγγελίου, τους οποίοι έχουν καταταχθεί στις ειδικές δυνάμεις. Και αν δεν μπορείς, υπάρχει και αποστρατεία. Αν δεν θέλεις, όχι αν δεν μπορείς, γιατί τον Μωυσή ο Θεός τον έφτασε 120 χρόνια και μπόρεσε. Γιατί μπόρεσε? Γιατί ήθελε. Γιατί υπήρχε πιστότητα μέσα στην καρδιά του. Γιατί είχε αγαπήσει τον Κύριο, ήθελε να τον υπηρετήσει. Ήθελε να δώσει, δεν ήθελε να παίρνει. Εσύ σήμερα τι έχεις έρθει εδώ να κάνει? Να πάρεις. Γιατί μένεις στην εκκλησία? Για να πάρεις. Έχεις έρθει να δώσεις, έχεις έρθει για να υπηρετήσεις. Έχεις έρθει για να καταλάβεις ποια είναι τα αγαθά έργα τα οποία προετοίμασε ο Θεός στον δρόμο σου για να τα εκτελέσεις. Ή είσαι επισκέπτης? Ή θυμάσαι ότι κάνεις τα καθήκοντά σου τα χριστιανικά την Κυριακή? Και αυτό γιατί το κήρυγμα είναι λίγο πιο μακριά, φεύγεις άρον-άρον. Έχουμε καταλάβει ποιον Θεό υπηρετούμε, αδελφοί? Ρωτάω τον εαυτό μου πρώτα. Είναι η ώρα την οποία θα ακουστεί σάλπικα του Κυρίου. Έχουμε αυτή την αποκάλυψη και τον προσδιορισμό και την προσδοκία ότι να είμαστε σε αυτούς που θα δουν τα σώματά μας να μεταμορφώνονται? Καμία αναζωπήρωση στη ζωή του ανθρώπου δεν ήρθε αν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν έβαλε πλάτη γι' αυτό. Εάν δεν μπήκε σε αυτή τη διαδρομή. Γιατί οι αναζωπήρωσεις έχουν, αδελφοί, παραμέτρους. Εκτός κι αν είσαι από αυτούς ο οποίος πιστεύεις ότι ο Θεός θα κάνει αναζωπήρωση και τσουπ θα τρουπώσω κι εγώ. Είναι να μην τρουπώσω, ε. Είναι να μην τρουπώσω. Άμα τη δω την αναζωπήρωση, τρουπώνω εγώ. Ξέρω
τα πλάγια να μπω. Αλλά αυτό είναι, αυτή είναι η σχέση σου με τον Χριστό? Να τρουπώσεις την τελευταία στιγμή? Γιατί ο κόσμος σε θέλει, σε τραβάει, αλλά θέλεις και τον Χριστό? Ο Ισαάκ, αγαπητοί αδελφοί, έκανε ένα πράγμα που άρεσε πολύ στο Θεό και επέδειξε την πιστότητα την οποία έχει. Δεν βλέπουμε να γίνονται φοβερά πράγματα στη ζωή του, αλλά ο ίδιος έχει καταλάβει τις προϋποθέσεις ότι ο Θεός θα συνεχίσει να τον ευλογεί σαν τον πατέρα του όταν εκείνος σκάψει τις πηγές που οι εχθροί έχουν κλείσει για να πάρει ιδορζόν. Αυτό είναι που συνέλαβε ο Ισαάκ, το καταλαβαίνεις? Και σε ρωτάω τώρα σένα σήμερα, μήπως οι πηγές σου έχουν κλείσει? Μήπως τα ύδατα τα ζωντανά δεν ρέουν? Γιατί εχθρός άνθρωπος πέταξε μέσα τα χώματα και εσύ πιστεύεις τώρα ότι χωρίς προϋποθέσεις η ευλογία του Θεού θα έρθει? Ο Ισαάκ κατάλαβε ότι πρέπει να σκάψει, και όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε αδερφοί να σκάψουμε τις πηγές των πατέρων μας, αυτά που μέσα στη ζωή μας γεμίσανε με αυτά που επιτρέψανε να γεμίσουμε, εμείς τα επιτρέψαμε με τα σκουπίδια, γιατί η δουλειά του εχθρού είναι να κόβει τα ζωντανά ύδατα, να φράζει τα πηγάδια που αναβλύουν νερό για να μπορέσει ο άνθρωπος τη γη του να την περιποιηθεί και να καρποφορήσει. Ο Ισαάκ το κατάλαβε αυτό και είπε ότι η ευλογία του Θεού δεν έρχεται αν δεν συνδράμω κι εγώ μέσα σε αυτή τη διαδρομή, και άρχισε να σκάβει. Ήταν εύκολο? Ήταν πολύ δύσκολο. Και σε ρωτάω, είναι εύκολο να πέσεις στα γόνατα και να αφιερωθείς στον Κύριο? Δεν θα πω ώρα. Είναι εύκολο, νομίζεις, να μπεις στη διαδικασία του να νηστέψεις? Όχι για τον άλλον που είναι άρρωστος, για σένα και για τα πηγάδια τα οποία έχουν κλείσει. Είναι εύκολο να ανοίξεις το Λόγο του Θεού αυτές τις ώρες που ξέρεις που κάποτε τον άνοιγες το Λόγο του Θεού και τον διάβαζες, αλλά τώρα δεν το κάνεις? Γιατί? Γιατί έχουν επιχώματα, έχουν φραχτεί οι πηγές, δεν υπάρχουν τα ζωντανά ύδατα, δεν υπάρχει δύναμη, δεν υπάρχει το θέλω, δεν υπάρχει αυτή η ορμή για να το κάνεις αυτό. Και περιμένεις, τι περιμένεις? Να βρέξει για να δεις μια άσπρη μέρα που λένε οι αναρχικοί? Τι περιμένεις, να βρέξει για να γεμιστεί το μισό πηγάδι που έχει γεμίσει η χώματα? Έχω καταλάβει, αδελφοί, τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να έρθει η ευλογία του Θεού και να με βρει? Γιατί ο πρώτος ο οποίος επιθυμεί να σε ευλογήσει είναι ο ίδιος ο Κύριος, και εσένα και όλη την Εκκλησία. Αλλά οι προϋποθέσεις που είναι, αδελφοί, να το καταλάβουμε, χωρίς κόπο και προϋποθέσεις που μας τις δείχνει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να γίνουμε, να φανερωθεί η πιστότητά μας στον Κύριο. Και αυτό είναι το λίγο. Δεν ήταν εύκολο, γιατί αρχίζει και σκάβει ο Ισαάκ. Και βρήκανε φρέαρ και βρήκανε το νερό του πατέρα του, του Αβραάμ, που τα είχανε οι Φιλιστέοι κουκουλώσει και θάψει. Το βρήκανε, το σκάψανε, αλλά αμέσως, λέει, έγινε λογομαχία. Ήρθαν οι άλλοι και λέει, δεν είναι δικό σου, αυτό είναι δικό μας. Όχι, δικό. Κάτι άλλο που τον συστήνει τον Ισαάκ. Βλέπει τη λογομαχία, φεύγει. Πάει σε ένα άλλο πηγάδι του πατέρα του όμως. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, μην ψάχνεις να βρεις την ευλογία του Θεού, να τη δεις κάπως αλλιώς. Ω, να ακούσουμε το σούπερ κήρυκα της τάδε εκκλησίας, ο οποίος, ξέρετε, κάνει ένα κήρυμα για να σου πληρώνει όλος ο κόσμος. Εκεί θα κάτσω τρεις ώρες στο YouTube να δω όλες του τις αυτές. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Η διαδρομή είναι η παλιά, η γνωστή, η συνταγή.
Διαβάζεις, προσεύχεσαι, αφιερώνεσαι, υπηρετείς τον λόγο του, υπηρετείς την Εκκλησία του Χριστού, σπλάχνα στους αδελφούς, παρών στις συνάξεις της Εκκλησίας, όχι για να σου πάρουμε παρουσίες, όχι γι' αυτό, αλλά γιατί επιθυμείς να είσαι μέσα σε αυτό το οποίο ο Θεός θα δώσει την ώρα που θα εκτιναχθεί το ζωντανό νερό όταν θα έρθει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λογομαχία, έκθρα. Μετά τη λογομαχία πάει αλλού, αλλά πέφτουν εκεί οι πιο δυνατοί και αρχίζουν και εκθρεύονται, αλλά δεν χάνει το κουράγιο του. Εκκλησία του Χριστού, μη χάνεις τη δύναμή σου. Συνέχισε να σκάβεις τα ιερά γράμματα. Συνέχισε να πενθείς για μια ένδοξη ημέρα την οποία έχει προετοιμάσει ο Κύριος για σένα προσωπικά. Μη σε πιάνει νησταγμός. Μην αποπροσανατολίζεσαι. Μη χάνεις τις προσδοκίες σου. Βρέθηκε δούλη η γυναίκα αυτή, το κοριτσάκι αυτό, στη Συρία, για να επανέλθω για λίγο, και δεν έχει χάσει τις προσδοκίες της. Έχει όλα τα εχέγγυα για να είναι γκρινιάρα, για να είναι παραπονιάρα, για να είναι μεμψίμηρη και να της χτυπάμε και την πλάτη. Ναι, έτσι είναι, κορίτσι μου, έφυγες από της ευλογίας, βρέθηκες εδώ εχμάλωτη, ποιος ξέρει, χωρίς γονείς, χωρίς... έτσι είναι. Κουράγιο, παιδί μου, κουράγιο. Τι κουράγιο, να αρχίζει να γκρινιάζει, να παραπονιέται. Αλλά αυτή δεν το έκανε αυτό. Ξέρετε τι έκανε? Όταν εκεί καθάριζε μέσα και έπλαινε τα ρούχα του Νεεμάν με βραστό νερό για να μην εκεί κολλήσουν όλοι οι άλλοι, τι είπε στη γυναίκα του Νεεμάν? Ήθε ο Κύριος μου να ήτανε εκεί που είναι ο Λόγος του Θεού. Αλληλούια. Καλά, δεν έχεις χάσει τον οραματισμό σου, δεν έχεις χάσει τις προσδοκίες σου? Όχι, γιατί όπου και να είναι, όταν έχει τον Κύριο ενώπιόν της και μένει Αγία, ο Θεός την επισκέπτεται και την ευλογεί. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το ίδιο και οι τρεις παιδες, όταν βρεθήκαν εχμάλωτοι, έχουν όλες τα ηχέγγυα και αυτοί να είναι γκρινιάριδες, μακριά από την πόλη τους, μακριά από το περιβάλλον τους, ξένοι, εχμάλωτοι. Όμως βάλανε στην καρδιά τους να μην μειανθούν στα ενδέσματα του βασιλέως. Αυτή η διαφορετική σκέψη, αγαπητοί αδελφοί, είναι που κάνει να είσαι αλάτι και φως στον κόσμο. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Αυτή τη λαμπάδα κρατάμε στα χέρια μας και θέλουμε να την μεταλαμπαδέψουμε. Άλλη σκέψη, άλλη νοοτροπία, άλλος οραματισμός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επιμένει ο Ισαάκ να συνεχίζει να σκάβει στα σκαμμένα του πατέρα του όμως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν περιμένουμε κάτι καινούριο. Γι' αυτό και όποιος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε αν είναι του Κυρίου ή όχι. Πώς? Αν έχει πνεύμα μαθητείας, αν έχει πνεύμα διδασκαλίας, άστο. Όσοι μπήκανε μέσα στην Εκκλησία για να τη διορθώσουν την Εκκλησία ή να πούνε κάτι καινούριο πάνω στα πράγματα του Θεού, δεν σταθήκανε. Γιατί? Γιατί αυτός που με αγαπάει πραγματικά είναι μαθητής μου και έχει πνεύμα μαθητείας. Πες μας, αδελφέ, τι άλλο, τι δεν ξέρουμε? Όχι να σας πω εγώ τι ξέρω για να μάθετε κι εσείς. Γι' αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί ήταν μαθητές. Ήταν μαθητές του Κυρίου. Μαθητεύανε καθημερινά να δούνε πού τους οδηγεί ο ίδιος ο Κύριος. Και όποιος δεν είχε πνεύμα μαθητείας, αργά ή γρήγορα φανερωνότανε και ο ίδιος αποκοβότανε και έφευγε. Πάνω λοιπόν στην περπατημένη, ο Ισαάκ έσκαψε και λέει κάτι πολύ ωραίο. Και έσκαψαν κι άλλο φρέαρ και λογομάχησαν. Έσκαψε άλλο φρέαρ και περί τούτου δεν λογομάχησαν, διότι τώρα επλάτηνε ημάς ο Κύριος και αύξησε ημάς επί της γης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πλάτηνε και αύξησε. Πώς ήρθε αυτή η πλάτηνση και η αύξηση? Ως διαμαγείας? Ως διότι το είχε υποσχεθεί ο Θεός? Όχι μόνο. Ο Θεός το υποσχέθηκε, ο άνθρωπος το εγκολπώθηκε, το στήριξε,
έσκαψε και πλατύνθηκε στη γη. Αλληλούια. Αν λοιπόν περιμένουμε τις υποσχέσεις του Θεού, θα πρέπει να μπούμε στη διαδρομή της εξήτησης της παρουσίας του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Αν μπούμε μέσα στην εξήτηση της παρουσίας του Κυρίου μέσα στη ζωή μας, αυτό θα το μεταλαβαδέψουμε στην εκκλησία που μας έφερε ο Θεός. Αν αυτό το κάνουμε όλοι μαζί, όχι τη Δευτέρα μόνο, όχι την Πέμπτη, όχι την Παρασκευή, όχι μόνο την Κυριακή, τότε είναι σίγουρο ένα πράγμα. Όλες οι υποσχέσεις και οι επαγγελίες τις οποίες έχει δώσει ο Θεός για την Εκκλησία μας θα εκπληρωθούμε. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδερφοί. Αμήν. Αμήν.